Οι Ιάπωνες είχαν προσαρτήσει την Κορέα το 1910 και την κυβερνούσαν μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Κορεατική Χερσόνησος ήταν τότε διαιρεμένη σχεδόν στη μέση με γραμμή οριοθέτησης τον 38ο παράλληλο, ύστερα από συμφωνία ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Σοβιετικούς να διαιρέσουν προσωρινά τη διοίκηση της χώρας. Το 1948 οι ελπίδες για την επανενοποίηση της Κορέας είχαν εξανεμιστεί. Η χώρα ήταν διαιρεμένη σε μια κομμουνιστική δημοκρατία στον Βορρά, που ήταν ουσιαστικά δορυφόρος της ΕΣΔΑ και για την οποία η Μόσχα θεωρούσε ότι ανήκε στη δική της σφαίρα επιρροής και μια σφόδρα αντικομμουνιστική δημοκρατία στον Νότο, στην οποία κυριαρχούσαν τα αμερικανικά συμφέροντα. Όμως η νίκη του κομμουνισμού στην Κίνα τον Σεπτέμβριο του 1949, ύστερα από δύο και πάνω δεκαετίες σκληρού εμφυλίου πολέμου, με τους εθνικιστές του Τσάν Σέκ, οι οποίοι την περίοδο 1937-1945 διεξήγαγαν ταυτοχρόνως έναν εξαιρετικά αιματηρό πόλεμο εναντίον των Ιαπώνων εισβολέων, καθιστούσε ευάλωτη την Κορεατική Χερσόνησο. Ο Νότος, παρέμενε ένας μη κομμουνιστικός θύλακας σε μια τεράστια περιοχή κομμουνιστικής κυριαρχίας. Όταν στις 25 Ιουνίου του 1950 οι Βόρειο Κορεάτες διέσχισαν την γραμμή οριοθέτησης και επιτέθηκαν στον νότο της διαιρεμένης χώρας, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις κλιμακώθηκε επικίνδυνα για τις Ηνωμένε Πολιτείες, οι οποίες επιδίωκαν την ανάσχεση της Σοβιετικής ισχύω και ήταν εξαιρετικά αλλεργικές στην προοπτική της περαιτέρω εξάπλωσης του κομμουνισμού στην Νότιο Ανατολική Ασία και την Ευρώπη, ήταν αδιανόητο να χάσουν την Νότια Κορέα και στη συνέχεια να απειληθεί η ίδια η Ιαπωνία.